θα υπάρχει σύμβαση με γιατρούς του ΟΠΗ, όπως επίσης θα υπάρχει και σύμβαση με γιατρούς, ντόπιους γιατρούς, οι οποίοι ασχολούνται με την τουριστική ιατρική. Παράλληλα, σε αυτή τη δομή θέλουμε να φιλοξενηθεί ο αγροτικός γιατρός της Αντιμάχιας σε ένα πολύ καλύτερο, όπως καταλαβαίνετε, περιβάλλον, όπως επίσης και γιατροί του ΕΣΥ, γιατροί του νοσοκομείου μας, με μια περιοδική επίσκεψη ειδικοτήτων αυτών των γιατρών. Για παράδειγμα, από τυχαία ουρολόγος κάθε Δευτέρα μπορεί να πηγαίνει 2 ώρες, καλύπτοντας, δίνοντας αυτούς τους γιατρούς μια διοικητική και μια νοσηλευτική υποστήριξη. Σίγουρα θα υπάρξει και κάλυψη, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, των αναγκών του αεροδρομίου. Η προσωπική μου γνώμη, και λέω προσωπική μου γνώμη, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ μια προσωπική μου γνώμη να είναι πάγια, θέλω να είναι απόφαση της δικού σας επιτροπής, είναι ότι σε πρώτη φάση αυτό που μας καίει, αυτό που μας νοιάζει, είναι η 24ωρου βάσος ύπαρξη ασθενοφόρου στο τρίγωνο. Θα σώσει ζωές. 24 ώρες τα 24 ώρα. Όσον αφορά τη λειτουργία του κέντρου, είμαι σαφέστατος, σε πρώτη φάση, με αυτά που μπορούμε, προτείνω, και ξαναλέω, δεν θέλω να είναι δικές μου αποφάσεις, θέλω να είναι αποφάσεις συλλογικές της δικού σας επιτροπής, μια διευρυμένη λειτουργία του σε ένα πρωινό ωράριο, για παράδειγμα 12 ώρες από τις 8 το πρωί, 8 το απόγευμα, 6 το απόγευμα, όλα αυτά θα τα αποφασίσουμε. Ο Δήμος επικορηγεί αυτή την επιχείρηση ετήσια με 400.000 ευρώ. Και να το πω απλά, οι ασφαλισμένοι δίνουν τα λεφτά για την ασφαλεία του στο κράτος. Το κράτος αυτή τη στιγμή λόγω οικονομικής συγκυρίας δεν μπορεί. Άρα λαμβάνει αυτή την τεράστια ευθύνη ο Δήμος μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, διότι αυτόνομα μόνος του δεν μπορεί. Μέσω της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης αυτό το πράγμα που δεν μπορεί για πάρα πολλούς λόγους χρόνια τώρα το κράτος να του δώσει, να το κάνει ο Δήμος. Τέλος, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω και να σας κουράσω. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται για καμιά καθαρή ιδιωτικοποίηση της υγείας. Την ίδια την υγεία, την ίδια την ευθύνη για τις υγείας θα αναλαμβάνουν οι ίδιοι άνθρωποι της κοινωνίας, οι τοπικοί παράγοντες. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν χρειάζεται καμία, μα καμία, νομοθετική ρύθμιση. Δίνουμε καθαρές λύσεις. Υπάρχει διαφάνεια. Είναι ένας φορέας που ναι μεν δεν εντάσσεται, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΥ, αλλά λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας σαν να ήταν εθνικό σύστημα υγείας για τους ντόπιους ασθενείς, για τους ασθενείς της ΚΟ και κυρίως τους ασθενείς του Τριγώνου. Με παράπονο θα πω ότι κάποιοι κάποτε το βλέπα να παραμένει κλειστό και ήθελα να μείνει κλειστό. Και όταν αντιλήφθηκαν τις προσπάθειες του Δήμου για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχιας, έκαναν τα πάντα για να μην λειτουργήσει. Σας ξαναλέω ότι είστε σίγουροι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά συμφέροντα. Πιστεύω ότι είναι μία από τις ελάχιστες, ζωντανές, βιώσιμες λύσεις για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αντιμάχιας. 2 χρόνια φωνάζω και έχω πει και στα κανάλια, έχω πει επίσημα, ας μου φέρει κάποιος, γιατί είμαι ανοιχτός άνθρωπος, και θέλω να ακούω πάρα πολλές γνώμες, μία άλλη πρόταση να τη συζητήσουμε. Ουδής το έκανε. Το λέω αυτό με μεγάλο παράπονο και απαντώντας και σε κάποια δημοσιεύματα. Κανείς όμως δεν πίστεψε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, πρώτου τέλους θα έλεγα, προς τη πρώτη τελική συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας. Και τώρα δυστυχώς, το λέω με πίκρα, όλοι τρέχουν για λεφτά μου. Γιατί όλοι μαζί, ομόφωνα, να αποδεχθούμε μια σοβαρή πρόταση, που πιστεύω ότι είναι σοβαρή πρόταση, δυστυχώς άλλοι κυριευμένοι από μικροπολιτικά συμφέροντα, άλλοι κυριευμένοι από υπερβολική αγάπη για την εξουσία, το σαμποτάρο. Είναι μαζί μας ο κ. Τσακίρης από το επιμελητήριο, το προσωπικό επιμελητήριο. Θα ήθελα ό,τι ερωτήσεις θα θέλατε να μου κάνετε, θα σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ό,τι απορίες θα μπορούσα να συζητήσω.